Με μεγάλη χαρά τώρα θα πάμε και θα μιλήσουμε με τον Σύλλογο Ρεψαλτών Ξάνθης Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης. Έχουμε τον πρόεδρο εδώ στην τηλεφημερίδα μας του Συλλόγου, κοντά μας, τον Χαράλαμπο Διαφωνίδη. Κύριε Διαφωνίδη, καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας καταρχάς. Καλησπέρα, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την προβολή. Λοιπόν, έχετε ξανατιμήσει το Σύλλογο μας μέσω της εκπομπής του κυρίου Γκούνα, όταν έκανε μια περιοδία στη Τράκη. Είμαστε λίγο ακριτική περιοχή και στην Ψαλτική εμείς, οπότε είμαστε χαρούμενοι και με τα γεγονότα που είχαμε προσφάτως με τις εκδηλώσεις που έγιναν, ξεκινώντας ο Σύλλογος από την Ορεστιάδα, μια συμμετοχή εκεί σε μια εκδήλωση μαζί με τον Σύλλογο της Ορεστιάδας και της Κομωτινής, η οποία συνεχίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, όπου ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Μέτιος, κάλεσε ουσιαστικά τους συλλόγους όλων των περιφερειακών ενωτήτων. Και για πρώτη φορά συμμετείχαμε σύλλογοι ρεψαλτών με τις χοροδίες τους από Ρεστιάδα, Ροδόπη, Ξάνθη, Δράμα, Ελευθερούπολη και Καβάλα. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Την ψυχοφελή πληρώσαντε 40, οπότε ήταν μέσα στο πνεύμα των ημερών. Λοιπόν, είναι τεράστια η προσφορά και η δική σας και του δικού σας συλλόγου, βέβαια, στην Ψαλτική και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μιλάμε μαζί σας και μιλάμε με αφορμή, βέβαια, και την απόψινή εκδήλωση, γιατί έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Θα αποδώσετε ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος, αν καταλαβαίνω καλά, βέβαια, σήμερα στις 7, έτσι δεν είναι, στον Άγιο Βλάσιο, εκεί στην Ξάνθη. Ναι, είναι ο ιερός ναός του Αγίου Βλασίου, που είναι ακριβώς απέναντι από το γνωστό σε κάποιους Χατζηδάκη, το σπίτι που έζησε ο Μάνος Χατζηδάκης. Οπότε είναι γενικά πολιτιστικά φορτισμένη εδώ η περιοχή. Είναι στα όρια της παλιάς πόλης Ξάνθης, πολύ όμορφος ναός από τις αρχές του 19ου αιώνα. Εκεί φιλοξενείται και ο Σύλλογος από πέρυσι σε αυτό το χώρο, γιατί δεν είχαμε δικό μας χώρο. Οπότε πλέον αποκτήσαμε έδρα μετά από 30 χρόνια, ο Σύλλογος από το 1992. Η εκδήλωσή μας σημερινή στις 7 η ώρα είναι μια πορεία προς την Ανάσταση, όπως είναι γενικά και η ζωή μας και η περίοδος αυτή που ζούμε τώρα. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο μέρος με κάποια μέλη του Πέτρου Λαμπαδαρίου που αφορούν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εκεί με ένα μικρό διάλειμμα, ένα σχολιασμό θεολογικό των ύμνων, θα μπούμε στα μέλη της Μεγάλης Εβδομάδας, τα οποία είναι και πιο γνωστά και αγαπητά στον κόσμο. Είπαμε και για τη σύμπραξη βέβαια και την ψαλμόδηση που είχαμε εκεί στο Μέγαρο και να ρωτήσω εγώ αν αυτό θα το επαναλάβετε και στο μέλλον. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έδωσε το έναυσμα να έχουμε άλλες συναντήσεις τέτοιου είδους, γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, έτσι. Ναι, όλοι και αυτοί που συμμετείχαν, αλλά και ο κόσμος την παρακολούθησε όντως, παρότι πήρε αρκετό χρόνο, γιατί ήμασταν πολλές χοροδίες, όσο σύντομο και να είναι το πρόγραμμα, μέχρι να γίνουν εναλλαγές. Αλλά όλοι αυτοί είπαν ότι ήταν μια μέθεξη. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο το ότι και τα παλιά μας μέλη ήταν αργά και μεγάλα, ότι στα μοναστήρια γίνονται μακρές ακολουθίες. Θέλεις ένα χρόνο για να μπεις μέσα στο λειτουργικό χώρο και χρόνο, να προλάβεις να αφήσεις όλες τις βιωτικές μέρημνες και να μπορέσεις να ζήσεις λίγο αυτό. Όταν πας σε μια ακολουθία μέσα σε μισή ώρα, είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις τα πάντα εκτός ναού. Οπότε και αυτό το 2-3 ώρες που κάναμε εκεί στην αυλή βοήθησε τον κόσμο. Γιατί όλα ήταν μέλη της Μεγάλης Σαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδας, οπότε αυτό μας λέγανε τότε, μας βάλετε για τα καλά στο πνεύμα. Υπήρχε υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί κάθε χρόνο, μάλλον σε άλλη περιφερειακή ενότητα, θα το φιλοξενεί και άλλη πόλη, οπότε είναι καλή ευκαιρία. Ο κορονοϊός μας δυσκόλεψε πολύ και τα περιοριστικά μέτρα, όχι μόνο τις πόλεις τις όμορες μεταξύ μας, αλλά ακόμη και τους ψάλτες στην ίδια πόλη. Και στο Σύλλογο τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση, όπως όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι δυσκολεύτηκαν να επανεκκινήσουν μετά τον κορονοϊό. Ο κόσμος ξεσυνήθησε αυτό που είχε ως συνήθεια κάθε Δευτέρα περίπου που έχουμε εμείς την πρόβα του Συλλόγου και μαζευόμαστε στη χοροδία. Όταν αρχίζει για 2-3 χρόνια και βγαίνει από τις συνήθειές σου αυτό, θέλει κάποιο χρόνο μετά για να επανέλθει. Οπότε είμαστε σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης τώρα να μαζευτούν και τα μέλη της Ξάνθης εδώ, το οποίο βέβαια δεν είναι και εύκολο, όχι μόνο για το θέμα του χώρου σε εμάς δεν είναι όπως στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, είμαστε μικρές αποστάσεις, βρισκόμαστε πιο εύκολα. Είναι και λίγο θέμα αντίληψης, το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε και στα νέα παιδιά, γιατί το χοροδιακός ψάλιν έχει κάποια στοιχεία ταπείνωσης, γιατί συμπράτης, δεν είσαι σωλίστας, δεν πας να ερμηνεύσεις κάτι όπως το ξέρεις εσύ, πρέπει να συμπράξεις μαζί με άλλους. Οπότε είναι και έχει και ένα πνευματικό κομμάτι το θέμα της χοροδίας και προσπαθούμε να το περάσουμε και αυτό και μέσα από το ρεπερτόριο. Το κλασικό, το οποίο δεν είναι μια φωνητική έκφραση προσωπική, η οποία έχει και μια υποκειμενικότητα. Τα κλασικά κείμενα βοηθούν στο χοροδιακό ψάλιν για να αποδοθούν τα νοήματα καλύτερα και όχι να τονίσουν τόσο την καλή φωνία μας.
Πάντως, ο Ιεραψολυτικός Σύλλογος της Ξάνθης πέρυσι έκλεισε 30 χρόνια ζωής. Νομίζω ότι τώρα αυτό που λέτε, ότι προσπαθείτε να κάνετε αυτή την επανεκκίνηση, θα αποδώσει και πραγματικά θα χαιρόμαστε και στο μέλλον γι' αυτούς. Μακάρι, μακάρι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό, καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή ανάσταση να ευχηθούμε. Αμήν, καλή ανάσταση. Ευχαριστούμε για την μεγάλη εβδομάδα. Ο Σύλλογος Ιεραψολυτών Ξάνθης, λοιπόν, κηρύσσει σήμερα την έναρξη των λατρευτικών εκδηλώσεων εν ώψη Πάσχα. Σήμερα σε 7 το απόγευμα, βέβαια, όπως είπαμε στην αρχή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου, στην Ξάνθη, η εκδήλωση Πορεία προς την Ανάσταση. Πραγματικά θα είναι μια πολύ, πολύ όμορφη ευκαιρία. Τα εκκλησιαστικά γεγονότα, πορεία προς τη Σταύρωση, η Ανάσταση του Κυρίου, όλα αυτά τα οποία ακούμε, βέβαια, στους ιερούς μας ναούς με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις, αυτές τις ημέρες. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να συνεχίσουμε πηγαίνοντας στην επικαιρότητα. Μια μικρή ανάσα.